Γεια σας. Συγχαρητήρια για την επιλογή σας να επιλέξετε να πιστοποιηθείτε από την Certiport για να μπορέσετε να δώσετε τις εξετάσεις που έχετε επιλέξει. Θα πρέπει πρώτα να συνδεθείτε με τα στοιχεία σύνδεσής σας που θα σας δώσει το εκπαιδευτικό εξεταστικό κέντρο που επιλέξατε για την εξέταση ή τις εξετάσεις σας. Εάν δεν έχετε στοιχεία σύνδεσης, τότε θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα λογαριασμό, μια ηλεκτρονική καρτέλα, στο www.certiport.com. Η δημιουργία λογαριασμού στη Certiport πρέπει να γίνει από εσάς, επειδή θα σας ζητηθούν προσωπικά στοιχεία. Εφόσον γίνει από το εξεταστικό κέντρο, πρέπει να έχετε συμφωνήσει στα στοιχεία που θα σας καταχωρήσει ή η δημιουργία του λογαριασμού σας στη Certiport να γίνει παρουσία σας μαζί με τον υπεύθυνο του εξεταστικού κέντρου. Η διαδικασία είναι απλή και θα τη δείτε στη συνέχεια. Κάνουμε κλικ στο register που υπάρχει στη δεξιά πλευρά της ιστοσελίδας. Και περιμένουμε να ανοίξει η επόμενη σελίδα για να καταχωρήσουμε τα στοιχεία μας. Στο πρώτο πεδίο της φόρμας δηλώνουμε τη χώρα μας, κρικ, για την Ελλάδα. Αμέσως όλη η γλώσσα της ιστοσελίδας γίνεται στα ελληνικά και επιλέγουμε και τη χώρα μας στο επόμενο πεδίο, κρις, και αμέσως μετά πληκτρολογούμε τους χαρακτήρες που φαίνονται στο πλαίσιο αυτό, που είναι διαφορετικοί κάθε φορά, και αυτό γίνεται για να αποφυγεί των καταχωρήσεων από spam προγράμματα. Καταχωρούμε λοιπόν τα ψηφία που βλέπουμε και κάνουμε κλικ στο πεδίο επόμενο. Στην επόμενη σελίδα, στο επόμενο βήμα, βλέπετε εδώ το πρώτο βήμα είναι το κολοσσαρίσατε στη Certiport. Το επόμενο βήμα είναι η διαμόρφωση του λογαριασμού. Θα πληκτρολογήσουμε το όνομα και το επώνυμο που είναι υποχρεωτικά, το μεσαίο είναι προαιρετικό. Το όνομα και το επώνυμο είναι αυτό ακριβώς που θα εμφανίζεται στο όνομα του πιστοποιητικού. Θα πληκτρολογήσουμε μετά την ημερομηνία γέννησης, βλέπετε εδώ το όνομα που έχουμε πληκτρολογήσει, που είναι εικονικό όνομα για τις ανάγκες της οδηγίας αυτής, την ημερομηνία γέννησής μας. Η ημέρα, ο μήνας και το έτος είναι από τις επιλογές με τα αναπτυσσόμενα μενού. Στο επόμενο πεδίο θα πληκτρολογήσουμε το όνομα χρήστη και το συνθηματικό. Δύο φορές θα πληκτρολογήσουμε το συνθηματικό που θα συνδεόμαστε για τις εξετάσεις, είτε από την πλατφόρμα των εξετάσεων στο εξεταστικό κέντρο, είτε από τα στοιχεία του λογαριασμού μας με τις εξετάσεις που γίνονται online, είτε για να δούμε τα πιστοποιητικά μας, βαθμολογία μας, και θα τα εξηγήσουμε παρακάτω. Προσοχή, να μην κάνουμε λάθος το συνθηματικό, το σημειώνουμε, το καταγράφουμε για να μην έχουμε προβλήματα σύνδεσης στο λογαριασμό μας. Μια καλή πρακτική είναι να βάλουμε ένα 2-3-4-5-6, είτε τον αριθμό τηλεφώνου μας, είτε εκδοχή της 1-2-3, ή κάποιο εύκολο συνθηματικό για να μπορούμε να μην το ξεχάσουμε. Από κάτω όμως υπάρχουν τρόποι για να μας θυμίσει το πιστοποιητικό με δύο μυστικές ερωτήσεις ασφαλείας. Σε ποια πόλη έχετε γεννηθεί, ποιο είναι το όνομα της μητέρας σας και διάφορα άλλα,
θα επιλέξουμε εδώ σε ποια πόλη και θα γράψουμε Athens, Αθήνα δηλαδή, και θα βάλουμε και το όνομα του ας βάλουμε το παππού μας εδώ, που είναι εύκολο να το θυμόμαστε, και κάνουμε κλικ στο κουμπί επόμενο. Στο επόμενο βήμα, στην επόμενη σελίδα, θα προκαταλογίσουμε το email που θέλουμε να, που θα δηλώσουμε στη Certiport, για να μας στέλνει μηνύματα για τα αποτελέσματα των εξάσεων που δώσαμε ή άλλες ενημερώσεις σχετικά με το λογαριασμό μας, την καρτέλα μας στη Certiport. Πολλές φορές μπορούμε να καταχωρήσουμε, αν δεν έχουμε email ή δεν θέλουμε να δώσουμε το email μας, το email του εξεταστικού κέντρου. Θα βάλουμε το όνομα, το email του εξεταστικού κέντρου, τεχνολογία Παρασκευή, gmail.com. Το τηλέφωνο μας, σταθερό ή κινητό, ή αν δεν θέλουμε να δώσουμε το τηλέφωνο, μπορεί επίσης να δώσουμε το τηλέφωνο του εξεταστικού κέντρου του Τεχνικής Αγίας Παρασκευής, βάζουμε εδώ, και εδώ θα βάλουμε τον αριθμό της ταυτότητάς μας. Εδώ δεν είναι υποχρεωτικό, καλό θα είναι να το βάλουμε όμως, για να γίνεται μια επαλήθεια των στοιχείων όταν ξεκινάμε τις εξετάσεις της Certiport. Είναι υποχρεωτικό στην καρτέλα της Infotest που θα ανοιχτεί, που είναι ο φορέας στην Ελλάδα, να το καταχωρήσουμε εκεί. Εδώ είναι η διεύθυνση, ο φάκελος, βλέπετε το φάκελο όπως θα αποσταλεί το πτυχίο όταν δώσουμε εξέταση και περάσουμε με πτυχία, που θα έρθει το προσωπικό, το πτυχίο. Συνιστάμε να βάζετε τη διεύθυνση του εξεταστικού κέντρου για να μην χάνονται τα προσωπικά ή για να έρχονται σωστά χωρίς να διπλώνονται και χωρίς να υπάρχει πρόβλημα στην αποστολή τους. Θα βάλουμε τη διεύθυνση του εξεταστικού κέντρου. Όπως θα τη διαβάσει ένας Έλληνας ταχυδρόμος. Το χειρονομικό κώδικα, την πόλη, την περιοχή στην διεύθυνση, την επωνυμία του κέντρου, και κλικ στο κουμπί επόμενο. Μας δίνει δυνατότητα να προσθέσουμε και άλλη διεύθυνση, δεν θα το κάνουμε αυτή τη στιγμή, δεν είναι απαραίτητο, και κάνουμε κλικ στο κουμπί επόμενο. Στην επόμενη καρτέλα, στο επόμενο βήμα δηλαδή, δηλώνουμε το προφίλ μας. Αν είμαστε μαθητής, δάσκαλος, εργαζόμενος, δεξιούχος, άνεργος και τι φύλο. Επιλέγουμε το φύλο μας και επιλέγουμε την ιδιότητά μας. Ας βάλουμε εργαζόμενος, οπότε θα μας ανοίξει υποκατηγορίες για να διαλέξουμε σε τι κατηγορία επάγγελμα είμαστε. Θα βάλουμε εμπορικά. Έχει διάφορες κατηγορίες, μπορούμε να βάλουμε ό,τι ταιριάζει πλησιέστερα στο επάγγελμά μας. Αν δεν ταιριάζει πουθενά, θα βάλουμε από τις κατηγορίες που βλέπουμε, θα βάλουμε ένα λοιπά εδώ και ένα λοιπά στις υποκατηγορίες, και είναι για στατιστικούς λόγους από τη Certiport. Το φύλλο το βάλαμε και κάνουμε κλικ στο κουμπί υποβολή. Στο επόμενο βήμα και σελίδα, επιλέγουμε να εξεταστώ ή να προετοιμαστώ για εξέταση, για να προχωρήσει το κουμπί επόμενο να γίνει ενεργό και να προχωρήσουμε στην επόμενη σελίδα. Στο επόμενο βήμα λοιπόν πρέπει να διαλέξουμε να κάνουμε εγγραφή σε ποια από τα προγράμματα της Certiport θα ενταχθούμε, θα κάνουμε εγγραφή για να δώσουμε εξετάσεις. Αν πρόκειται για τις εξετάσεις IC3, κάνουμε κλικ στο κουμπάκι δίπλα στη λέξη της Certiport και στο παράθυρο που θα δημιουργηθεί. Το μεγαλώνουμε. Πρέπει να αποδεχθούμε το συμφωνητικό διαφύλαξης για το απόρριτο των πληροφοριών που καταχωρούνται στη Certiport.
κλικ στην υπερσύνδεση συμφωνητικό και στο νέο παράθυρο που έχει η συμφωνία εχεμήθειας για τις εξετάσεις πατάμε ένα κλικ στο νέο αποδέχομαι, οπότε κλείνει το παράθυρο και στο παράθυρο της CertiPort αλλάζει η ένδειξη και λέγεται αποδοχή. Επιλέγουμε και να επιτρέπεται να μας στέλνουν στοιχεία emails διάφορα η CertiPort και κάνουμε κλικ στο υποβολή και έτσι στην καρτέλα έχει ενημερωθεί ότι έχουμε εγγραφή στη CertiPort. Για τις εξετάσεις Microsoft κάνουμε κλικ στο κουμπάκι εγγραφή δίπλα στη λέξη Microsoft και στο επόμενο παράθυρο για τη Microsoft μου ζητάει να καταχωρήσω τα στοιχεία μου. Για να μην τα ξανακαταχωρώ υπάρχει ένα κουμπάκι εδώ πάνω χρήση δεδομένων του προφίλου μου σε CertiPort. Το κάνουμε κλικ σε αυτό και τα στοιχεία μεταφέρονται αυτόματα. Εδώ δεν θα επιλέξουμε επιτρέπεται από τη Microsoft για να μην έχουμε μηνύματα από τη Microsoft, αλλά πρέπει στο συμφωνικό διαφύλαξη του απορρίτου και στην πολιτική περί απορρίτου να κάνουμε κλικ στις δύο αυτές τις υπερσυνδέσεις για να γίνουν, να κάνουμε αποδοχή στους όρους. Και στα δύο παράθυρα που ανοίγουν πατάμε ναι αποδέχομαι και στο επόμενο το ίδιο ναι αποδέχομαι και υποβολή. Όταν δίνουμε εξετάσεις Microsoft το παράθυρο των όρων της εχεμήθειας για τη Microsoft θα ανοίγει πριν δώσουμε την εξέταση και έτσι είναι η ηλεκτρονική υπογραφή της αίτησης για την εξέταση. Ομοίως μπορούμε να κάνουμε για εξετάσεις Adobe, CompTIA, Autodesk, Hewlett Packard που είναι διαθέσιμες αυτή τη στιγμή και στην Ελλάδα. Αυτή τη στιγμή δεν θα κάνουμε άλλη καταχώρηση. Οι κυριότερες εξετάσεις που δίνουμε στην Ελλάδα είναι η Microsoft και η IC3 και κάνουμε κλικ στο κουμπί επόμενο. Το τελευταίο βήμα για την εγγραφή συνοψίζει τι έχουμε κάνει και κάνουμε κλικ στο κουμπί τέλος για να εισέλθουμε στην ηλεκτρονική μας καρτέλα στο λογαριασμό μας στη CertiPort. Έχουμε μπει στο λογαριασμό μας, δεν έχουμε καταχωρήσει κάποιο κωδικό εξέτασης voucher όπως λέγεται. Μπορούμε να δούμε το προφίλ μας στην επιλογή My Profile και εδώ επιλέγουμε τα στοιχεία που έχουμε καταχωρήσει, αν είμαστε μαθητής ή επόπτης, τι προφίλ έχουμε και σε τι προγράμματα έχουμε εγγραφή, οπότε οποιαδήποτε στιγμή θέλουμε μπορούμε να εγγραφούμε και σε οποιοδήποτε άλλο πρόγραμμα για άλλη πιστοποίηση. Κλικ στο τέλος και επαναρχόμαστε στην αρχική καρτέλα του λογαριασμού μας. Δεν ξεχνάμε να κάνουμε log off πάνω δεξιά για να βγούμε από το λογαριασμό μας. Οι εξετάσεις της CertiPort γίνονται σε εξειδικευμένο εξεταστικό κέντρο της InfoTest από τη CertiPort. Οι εξετάσεις Microsoft Office Specialist γίνονται στην ειδική πλατφόρμα εξετάσεων στο εξεταστικό κέντρο, το IQ System, ενώ οι υπόλοιπες εξετάσεις γίνονται online μέσα από την καρτέλα εδώ από αυτήν, εφόσον έχουμε αγοράσει ένα voucher εξέτασης. Ευχαριστούμε για την προσοχή σας. Γεια σας.